στενοί του συνεργάτες ο Μάριος Καλογύρου και ο Πέτρος Πέτρου, με Νέλαος Αντωνίου τέταρτος, έναρξη στον ντέρπι με τον Άρη στην σέντρα. Ο Κρυασβίλη παραμένει κάτοχος της μπάλας. Ωραία κίνηση, πάει να περάσει, φάουλ. Εδώ ξανά η φάση. Ο Ρονγκάλια του Αποέλ μαζεύει κόσμο στην περιοχή του Βαν Άλβες. Εκτελεί η κεφαλιά που έγινε έξω. Αυτό τον Πέτρο Καζού θέλει να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Η μπαγιά του Πέτρο περνάει μπάλα, αφήνει πλεονέκτημα εδώ η μπαγιά του Θεοδόρου, ευκαιρία έξω. Την ομάδα του Αποέλ με τον Ντανίλο να βγάζει για το Σαρφό. Σαρφό έχει απέναντί τον Ρονγκάλια, περιμένει στηρίγματα για τον Οκριασβίλη. Μπάλα περνάει, ευκαιρία ο Μάγκλιτσα πάνω στη γραμμή, θα σώσει εκεί. Πρέπει να ήταν ο Σίλτενφελ. Με το Αποέλ να έχει ήδη δύο σπουδαίες χαμένες ευκαιρίες. Μπαγιά για τον Μάγκλιτσα, κατεβάζει ο Μάγκλιτσα. Θέλει να μπει στην περιοχή με τα πόδια ο Βανά. Στην άμυνα του Αποέλ. Εδώ ο Ντελμύρο με δύναμη. Μπάλα απομακρύνεται. Ο Μπράουν το σουτ έξω. Γιαμπλόσκι, Καζού για Σπόλιαριτς, Γιάνγκο. Μπαμπίκα πατάει για τον Γιάνγκο, αλλά εκεί ο Βινίσιους. Μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Ντελμύρο. Η σέντρα είναι καλή, θα μαζέψει όμως σταθερά εκεί ο Νεόφιλος Μιχαήλ. Καλή άμυνα από τους δύο εκεί του Άρη και πάει να βγει μπροστά ο Άρης τώρα με τον Μπαμπίκα που έχει χώρο. Ευνοείται από την κόντρα. Ξεκίνησε τον Μπαμπίκα, περιμένει ο Σπόλιαριτς απ' την άλλη. Καθυστέρησε ο Μπαμπίκα. Ο Σπόλιαριτς εδώ σπάει για τον Γιάνγκο. Ευκαιρία! Δεν βρίσκει την μπάλα ο Γιάνγκο. Ο Πέδρο εκτελεί, κεφαλιά που έγινε, νέα κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. Ο Μάγκλιτσα θα σκοράρει στο 36 αυτή τη φορά. Δεν θα κάνει το λάθος, αυτή τη φορά βρίσκει το δρόμο για τα δίκτυα. Είναι το τέταρτο του στη φετινή σεζόν, εδώ ξανά η κεφαλιά του Κρυασβίλη, όχι του Λούκα Σόουζα. Βρίσκει τον Μάγκλιτσα πάνω στο δοκάρι εκεί και ο Βανά Άλβες, ήταν και ο Ντελμύρο, αλλά δεν μπόρεσαν. Γιαμπλόνσκι, Καζού, μπαγιά στην περιοχή εύκολα, μπλοκάρει την μπάλα ο Νεόφιντος Μιχαήλ. Σαρφό, Κασόουζα, ωραία για τον Ντανίλο, περνάει τώρα η μπάλα, ευκαιρία για το 2-0, ο Θεοδόρου θα το χάσει, πως είχε ξεκινήσει και στο πρώτο και πάλι με τον Θεοδόρου. Εδώ το σουτ, η επέμβαση του Βαν Άλβες. Σίλτενφελτ, ψάχνει και βρίσκει ωραία τώρα τον Καζού. Ευκαιρία για τον Άρη, το γύρισμα στην περιοχή, το σουτ του Τζαβέ πάνω από την εστία στο 60. Προσπαθεί ο Καζού, μένει ψηλά η μπάλα, Λουκά Σόουζα, ωραία πέρασε για τον Μάγκλιτσα, ευκαιρία εδώ, προϋποθέσεις, ανοίγει εκεί όπου κινείται ο Κρυασβίλη τώρα. Κρυασβίλη, κλείστηκε. Άθηκε πολύτιμος χρόνος, η μπαγιά του δεν είναι καλή. Υπάρχει πρόβλημα τώρα με ποδοσφαιριστή του Άρη. Να δούμε εδώ, με το δεξί χέρι κρατάει μπάλα, ψάχνει χώρο για το σουρ, αφήνει στο Τζαβέ, μαρκάρισμα και φάουλ. Βλέπουμε εδώ από τον Μάγκλιτσα. Άλλη γωνία, είχε σκοράρει απέναντι στην ανόρθωση και είχε χαρίσει τον βαθμό. Για να δούμε εδώ, Μπόγναρ εκτελεί, μεγάλη επέμβαση από τον Νεόφιλο Μιχαήλ στο 73. Σαρφό στην περιοχή, μπάλα περνάει, θα έχουμε κόρνερ. Αμιλά, Ζαμπάλα, Ντεβινσέντι, έγινε λάθος γύρισμα. Ο Σλόκαρτς προσπαθεί από πολύ μακριά να ευνηδιάσει τον Νεόφιλο Μιχαήλ και αν δοθεί ευκαιρία να έρθει ένα δεύτερο γκολ, όπως εδώ που πάει να βγει με τον Διαβαρά μπροστά του Αποέλ. Διαβαρά αφήνει για τον Μάγκλιτσα, περνάει για τον Εφρέμ, ευκαιρία για το 0-2 και θα το κάνει. 2-0 το Αποέλ, βγάζει για τη φανέλα ο Εφρέμ στο 86 σε μια υποδειγματική αντεπίθεση και πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο του στο Τσίριο στάδιο. Βλέπουμε ξανά τη φάση με τον νεαρό τον Διαβαρά να ξεκίνεται στην επίθεση, περνάει στον Μάγκλιτσα, ο Μάγκλιτσα στον Εφρέμ, ο Εφρέμ αδειάζει τον Βανά Άλβες και στέλνει την μπάλα στα αντιπεράσπιστα δίκτυα του Άρη για να κάνει το Άρης 0 από ελ 2 και να στείλει το από ελ στο πλην 1 από την κορυφή. Ξανά και ξανά η φάση, 2-0 το από ελ. Σφραγίζει σε μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος, μπορεί να ελπίζει. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια, έγινε το λάθος, ο Σλόγκαρ θα μειώσει.
στο 90-2. Τραγικό λάθος στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Η ανάμεσά τους και να τσιμπήσει μπάλα. Κοιτάξτε εδώ, πανέξυπνη κίνηση από τον Σλόγκαρ. Στο 90-2 και κάνει το 2-1 για τον Άρη. Ξανά η φάση. Εγκληματική αδράνεια, συνεννοησία. Και ο Άρης πλέον έχει 3 λεπτά και κάτι για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ. 2 και κάτι, εκτός αν κρατήσει κάτι περισσότερο. Εδώ έγινε το λάθος μαρκάρισμα. Υπάρχει πέσιμο, δεν υπάρχει φάουλ πάνω στον Ντεβισέντη. Φαίνεται ότι γίνεται έλεγχος της φάσης από το ΒΑΡ προηγουμένως ίσως. Και θα πάει να το δει. Εδώ κοιτάξτε, βάζει το πόδι μπροστά από την μπάλα ο Ντεβισέντη, προλαβαίνει τον Καζού και ο Καζού χτυπάει το πόδι του Ντεβισέντη. Εδώ είναι ξεκάθαρη η φάση και δίνει παράβαση και κόκκινη κάρτα στον Καζού. Ντεβισέντη στο τείχος, έπαιξαν εκεί μεταξύ τους την μπάλα και τέλος της αναμέτρησης. Μεγάλη νίκη για το ΑΠΟΕΛ.